Το που συζητάμε στην Επιτροπή, αλλά θέλω να κάνω τη δήλωση με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και με αφορμή τα όσα γίνονται από το πρωί σήμερα στην Τουρκία και τη σύλληψη της ηγεσίας του ΧΑΝΤΕΠΕ, 11 βουλευτών. Νομίζω ότι οι εξελίξεις αυτές προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό σε κάθε δημοκρατικό πολίτη και είναι αδιανόητο να παραμείνει η Ευρώπη. Παρακαλώ, για... ενημερώμαστε μας λίγο και εμάς που δεν ξέρουμε. Α, νόμιζα ότι ξέρετε. Είναι δραματικό αυτό, δεν το ξέρω εγώ. Ναι, αυτή η κυρία Καβαδία για το ΧΑΝΤΕΠΕ, την ηγεσία του ΧΑΝΤΕΠΕ που συνελήφθη. Από το πρωί υπάρχουν συλλήψεις 11 βουλευτών του ΧΑΝΤΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και των δύο συμπροέδρων. Γίνονται συνεχώς εκρήξεις στον Διγιαρμπακήρ, υπάρχουν 8 νεκροί, 100 τραυματίες και είναι μια κατάσταση... αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι οι εξελίξεις αυτές προφανώς προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό σε κάθε δημοκρατικό πολίτη και ότι είναι αδιανόητο να παραμείνει η Ευρώπη για μια ακόμη φορά απαθής μπροστά στη ζωφερή κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία, μια κατάσταση που νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι ποδοπατά κάθε έννοια ευρωπαϊκών αξιών. Οι σύντροφοι του ΧΑΝΤΕΠΕ μας καλούν στο όνομα της ελευθερίας και της αλληλεγγύης να αντισταθούμε στην ποδηγέτηση της δημοκρατίας που επιχειρεί η κυβέρνηση Ερντογάν και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι και όλες να ανταποκριθούμε. Αυτά και να περάσουμε στα της σημερινής...